Ψήφο εμπιστοσύνη στον κριτικό τουρισμό δίνουν την περίοδο της πανδημίας επισκέπτες μικρότερης ηλικίας, οι οποίοι νιώθουν ασφάλεια στις διακοπές τους, με το μεγαλύτερο ποσοστό επισκεπτών να αφορά μεμονωμένα άτομα. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία παγκρίτιας έρευνας για την τουριστική ζήτηση από το Εργαστήριο Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας του ΕΛΜΕΠΑ σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο Τουρισμού της Περιφέρειας Κρήτης. Παρατηρούμε ότι έχει αλλάξει καταρχήν το δημογραφικό προφίλ των επισκεπτών μας. Είτε λόγω φόβου, είτε λόγω ανησυχιών σχετικά με τις υγειονομικές συνθήκες που επικρατούν. Έχουμε μικρότερες ηλικίες που επισκέπτονται την Κρήτη. Κάτι το οποίο παλιότερα δεν συνέβαινε. Είχαμε δείχνουν εμπιστοσύνη την περίοδο του COVID. Ακριβώς. Μέχρι 45 ετών φαίνεται ότι είναι η πλειοψηφία, λίγο λιγότερο από 45, φαίνεται ότι είναι η πλειοψηφία των επισκεπτών στην Κρήτη. Ο Αλέξανδρος Αποστολάκης αναφέρθηκε σε σημαντικές αλλαγές στο προφίλ των τουριστών στο νησί μας την περίοδο της πανδημίας, καθώς και στη στροφή στις προτιμήσεις των τουριστών προς τα μικρά ξενοδοχεία, βίλες και όχι μόνο. Προτιμούν να μένουν σε μικρά ξενοδοχεία. Όχι γεμαστικό τουρισμό, δηλαδή. Ακριβώς, σε βίλες, σε μπουτίκ ξενοδοχεία. Παρουσιάζεται ένας μεγαλύτερος, ένας αυξημένος αριθμός επισκεπτών, οι οποίοι έρχονται ως μεμονωμένα άτομα, όχι δηλαδή συντεταγμένα με γκρουπ ή κάποια τουριστικά πακέτα, αλλά σαν ανεξάρτητοι επισκέπτες. Συνδυασμός κλίμα και φυσικό περιβάλλον εξακολουθεί να αποτελεί τη βάση της αξιακής πρότασης. Σε ό,τι αφορά τη μέση δαπάνη που ξοδεύουν κάθε μέρα, εκτός διαμονής και αεροπορικών ναύλων, αυτή ανέρχεται σε 112 περίπου ευρώ, ενώ το μέσο κόστος αγοράς τοπικών προϊόντων αγγίζει τα 30 ευρώ. Υπάρχει ναι μεν μια μείωση όσον αφορά τις επισκέψεις, τον αριθμό των επισκεπτών, φαίνεται όμως στην έρευνά μας ότι υπάρχει μια ποιοτικά καλύτερη απόκριση, δηλαδή τείνουν να ξοδεύουν λίγο περισσότερα. Στο πλαίσιο του επιστημονικού συνεδρίου στο Ηράκλειο με θέμα «Οι επιπτώσεις της πανδημίας στην ελληνική κοινωνία», ομιλητές ξεδίπλωσαν και άλλες πτυχές με επίκεντρο τον τουρισμό και την οικονομία. Φαίνονται τα στοιχεία σε μια πρώτη αποτίμηση ότι θα πλησιάσουμε τα 2,5 δισεκατομμύρια σε τζίρο και το 60-65% των αφήξεων του 2019. Εμείς στον τουρισμό της Κρήτης θεωρούμε ότι η ανεξερεύνητη Κρήτη είναι το ίδιο σημαντική με την εξερευνημένη. Η πρώτη θα καλεί τον κόσμο, η δεύτερη θα του δίνει εμπειρία πέρα από τις προσδοκίες. Μόλις το εμβόλιο άρχισε να δημιουργεί μείωση των επιπτώσεων της πανδημίας, άρχισε η οικονομία να ξαναπαίρνει μπροστά, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί ισχυρή ζήτηση σε πάρα πολλούς τομείς. Αυτή τη στιγμή μιλάμε κυρίως για ενέργεια, η οποία ενέργεια είναι απαραίτητη για να παραχθεί οτιδήποτε, οπότε όσο μειώνει την παραγωγή υπάρχει έλλειψη σχεδόν σε όλα τα αγαθά. Στον ρόλο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην αντιμετώπιση της πανδημίας αναφέρθηκε ο Χρήστος Λιονής, ο οποίος στέλνει τα δικά του μηνύματα προς πολίτες. Αυτοεξέταση κυρίως τι είναι αυτό που μας χαλαρώνει, τι είναι αυτό που μας πιέζει, τι είναι αυτό το οποίο κερδίζουμε μέσα στο COVID. Είναι μια αφορμή η πανδημία να σκεφτούμε ότι για να κερδίσουμε την ευδαιμονία πρέπει να ταιριάξουμε πολλά πράγματα μέσα μας. Είναι στο χέρι μας να μπορούμε να κοιτάξουμε τον εαυτό μας και τους άλλους σήμερα. Μια καινούργια αρχή.